Λοιπόν, η Χριστίνα Γεωργίου. Τα καλά με τη Φέη, παιδιά. Λοιπόν, ο Χολίδης τα έχει με του δούξε νομικού, έτσι είναι γνωστό αυτό. Το ρωτάει η Γεωργίου αν έχει βρει τον άνθρωπό του. Τον έχει βρει ο Χολίδης, τι απαντάει, έχει ενδιαφέρον η απάντησή του. Τι είναι, δεν το καταλαβαίνουμε. Έχει βρει τον άνθρωπό του. Τα έχει με του δούξε νομικού. Του πονηρού είναι η ερώτηση, αφού έχει πει ότι τον έχει βρει. Τον έχει βρει όμω τι λέει. Τι λέει ο Χολίδης. Και θα σου πάρει και παντόφλες. Εσένα. Για μένα, με παντόφλες. Θα με δει. Κάνω το πιο σημαντικό ρόλο από όλα. Παρουσιαστή, τέτοιο είναι. Ω Έλληνα παρουσιαστή, σου αρέσει περισσότερο. Παρουσιαστή. Εγώ, ο Νίκο μου Τσινά, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πω τον Ουγγαρέζο, θα πω τον Γιώργο, το. Εννοείται τον Γιώργο. Ερωτευμένο είσαι. Τι να σε ευχηθούμε για το 2020. Να μου ευχηθεί τρία πράγματα. Υγεία, υγεία, υγεία. Θα ήθελε να κάνει κάποια οικογένεια, όχι, όχι. Ακόμα νωρί. Δεν ξέρω πότε είναι το αργά ή πότε είναι το νωρίς. Απλά ξέρω ότι κάποια στιγμή έρχεται. Το νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Τώρα δεν το έχω νιώσει. Τον άνθρωπος τον έχεις βρει όμως, τον άνθρωπος. Φοβερή ερώτηση αυτή. Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Σε καλό δρόμο, έτσι δεν είναι. Είμαι τουλάχιστον στο σωστό δρόμο. Ο σωστός δρόμος είναι ο... πιστεύω αυτό που είμαι εγώ. Τι σε κάνει να πεις το ναι. Πολύ δύσκολα λέω το ναι. Αν το πω όμως, είναι ναι. Τι δώρο σκέφτεσαι να πάρεις στην αγαπημένη. Για το Λιάγκα είπαμε, που είναι αγαπημένος μου παρουσιαστής. Πες ο Γιώργος. Γιώργος, εντάξει. Πάντως αν δεν ξέρω. Τι δώρο σκέφτεσαι να πάρεις στην αγαπημένη. Στο Λιάγκα. Α, στο αγαπημένο. Πες μου και στο Λιάγκα στην αγαπημένη. Δεν ξέρω ακόμα. Πρέπει να με βοηθήσετε σε αυτό. Γούρι, γούρι θα κάνω, ναι, γούρι θα πάρω, ναι. Θα πάρω στο Λιάγκα. Όχι, στο Γιώργο θα του πάρω κάτι άλλο. Θα το σκεφτώ και αυτό, θα του πάρω. Καμιά παντόφλα, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Παντόφλα? Ναι, παντόφλα για το σπίτι. Με ελεφαντάκι. Και πιζάμες. Φοράς παντόφλες. Γιατί με ελεφαντάκι? Ένα παιδικό. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι έχει θέμα μαζί μου ο Χολίδης. Γιατί? Δηλαδή, καταρχήν, στην πρώτη φάση, καλά, δεν είναι υποχρεωτικό να με ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν είναι, προς Θεό. Ξέχασε το όνομά μου. Καλό είναι. Ίσα ίσα, σε αποκάλεσε Γιώργο. Αυτό είναι καλύτερο. Παιδιά, είπε αγαπημένος παρουσιαστής είναι. Όχι, τώρα Μουτσινάς. Ο Δημήτρης, μα εσείς ο Γιώργος, το παιδί του λαού. Αφήστε το, να μιλήσει το δικαιούργο. Λαού δεν είμαι εγώ. Είναι, είπε ο Μουτσινάς, ο Ουγγαρέζος και ο Γιώργος. Και λέει, ο Γιώργος θα μπορούσε να νομίζει Καπουτζίδης, Παπαδάκης, Αυτιάς. Ποια άλλη Γιώργη της παρουσιαστής είναι? Ο Λιανός. Λιανός, Οικονομέας. Ναι, αλλά όχι, δεν τον νομίζω. Επειδή μιλάει με τον Γιώργο. Και μετά πώς μετά είπε Λιάκα. Πω ρε Γιώργο, να πούμε Χριστουγεννιάτικα, σε έχει πιάσει το πνεύμα τώρα. Συγγνώμη, δεν θα σχολιάζαμε για τη δούκηση. Ναι, αλλά ο Γιώργος δεν είναι επί προσωπικού ρεφέ. Συγγνώμη, δηλαδή δεν πέτυχε. Και δώρο θα σου πάρει. Και μετά είπε ξεχωριστά ο Λιάγκας, λέει. Είναι πολύ κυμπάρι ο Χολίδης και παίρνει πολλά δώρα στου φίλου του. Να μου πάρει και κάτι. Τι να μου πάρει. Εσύ τι να το πάρει. Τι χρειάζεσαι, α σου πω εγώ. Τι δώρο θα πάρει εσύ στο. Καταρχήν γιορτάζει τρεις μέρες, θα δούμε χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο. Ναι. Χρόνια πολλά. Άρα του πάρει εσύ δώρο προφανώς. Μια μπάρα του μπάσκετ. Μια μπάρα του μπάσκετ θα του φέρω με υπογραφές. Θα σου πω κάτι. Είχαμε πρόπερς πάει στην Αμερική και έχω φέρει μια μπάλα του μπάσκετ με υπογραφές από παίκτες στο NBA. Θα την κάνω δώρο. Όχι, Γιώργο. Κράτησε εσύ. Αυτοί έχονται δύσκολες μας. Την πουλήσει λίγο καιρό, βρε. Όχι, θα την κάνω δώρο. Εγώ θα πω. Είσαι πολύ λάρτζ. Το πολύτιμο το δώσω στο Χολίδη. Είσαι πολύ λάρτζ. Τι δώσω την μπάλα. Ένα αυτό θα μου δώσει τι δικέ σου παντόφλες. Όχι, όχι. Είτε δική του μπάλα. Όχι. Να έχουν άλλα αυτά τα ζωάκια τη παντόφλε. Δικέ του. Μπορεί να είναι αυτά που Γιώργο την μπάλα μην τη δώσει. Προφορά. Θα μου κάνει και υπογραφή τι παντόφλε αφιερωμένο. Θα σου πάρει αυτέ τι φαρμακευτικέ να κρατάνε και την καμάρα. Τι ορθοπαιδικέ αυτέ, ναι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πάντως στο πάτσε τη Γεωργίου. Εντάξει, τώρα δεν ήταν και η στιγμή. Ναι. Να πούμε ότι σε λίγες μέρες θα είναι μαζί μας εδώ η Δούκη Ξανομίκη και θα τα πούμε όλα για τη σχέση τους.